Ο να κύριος καλύμε... Πατουτσέας εδώ, ο Ναύαργος. Βεβαίως. Λοιπόν. Η κυρία Ζαχαράκη. Γεια σας, η αγαπητή συνάδελφος ανταποκρίτρια του Open στην Κωνσταντινούπολη, η Μαρία Ζαχαράκη. Και ο κύριος Φίλης. Καλημέρα, κύριε Φίλη, κύριε καθηγητά. Καλημέρα στην αγαπητή παρέα, στην κυρία Ζαχαράκη και στο φίλο τον Παναγιώτη τον Ναύαργο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε με τη Μαρία να δούμε τι γίνεται. Γιατί εγώ πρώτη φορά βλέπω, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπω, να ερωτάτε ευθέως σε μία επίσκεψη ο Ερντογάν στη Βοσνία, σε ξένο έδαφος δηλαδή, από Τούρκο δημοσιογράφο θα εισβάλλετε. Και λέει δεν είναι όνειρο, μπορεί και να μπούμε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από μένα. Είναι αυτό που σας έλεγα και προχθές, ότι πλέον έχει περιστρέφεται το παιχνίδι. Το παιχνίδι, όλη αυτή η ρητορική τέλος πάντων, γιατί δεν πρόκειται για παιχνίδι, περιστρέφεται λοιπόν γύρω από το αν η Τουρκία θα κάνει τελικά επίθεση και όχι αν η Ελλάδα θα κάνει την επίθεση, γιατί μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, μέχρι να πει ο Ερντογάν αυτό το μία νύχτα θα έρθουν ξαφνικά, όλοι στην Τουρκία εδώ θεωρούσαν ότι η Ελλάδα απειλεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται μαζί με την Αμερική να κάνει πόλεμο στην Τουρκία. Τώρα λοιπόν πλέον εδώ ακόμη και οι Τούρκοι δημοσιογράφοι αρχίζουν και ρωτάνε ευθέως την τουρκική τους ηγεσία, την ηγεσία τους, την πολιτική τους ηγεσία. Ετοιμάζουμε κάτι εναντίον της Ελλάδας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και μετά από αυτή την φράση που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, την οποία είχε επαναλάβει τουλάχιστον τρεις φορές και μάλιστα χθες μέσα σε μία μέρα την είπε δύο φορές, ήταν φυσικό να ρωτήσει ένας δημοσιογράφος ετοιμάζουμε κάτι τέτοιο. Η το κυρία Ρουγιά το ρώτησε που μου γράφεις. Είδα το ενημερωτικό που λες ότι σημαίνει όνειρο στα τουρκικά. Ακριβώς. Κυρία Ρουγιά της λέει που σημαίνει όνειρο. Δεν είναι όνειρο. Δεν είναι κάποια φαντασίωσή μας. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, τότε εμείς είμαστε έτοιμοι και ικανοί για όλα. Πάρτε ένα τηλέφωνο να της πεις τα όνειρά σου, μην τα λες, γιατί μια νύχτα κρύα μπορεί και οι φροηδιστές να έρθουν στην εξουσία. Μα πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί με τους τύπους. Έτσι θα πω, τύπο Καμπουράκης. Έτσι, ακριβώς έτσι. Μην να τις μηνύσεις. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτό, την οποία έχουμε μία όξυνση η οποία έχει φτάσει σε υψηλότατο επίπεδο. Βέβαια, να πω ότι και το Μάρτιο, όταν έγινε η συνάντηση, όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι είχαμε δει μία Τουρκία η οποία να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, ένα εξάλλου ακριβώς, και να έχει φτάσει σε ένα ρητορικό επίπεδο, σε ένα λεκτικό επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Το ίδιο λοιπόν βλέπουμε και τώρα, μετά την δήθεν χρήση των S-300 εναντίον των τουρκικών αεροσκαφών. Να έχει φτάσει πάλι η τουρκική πολιτική ηγεσία να μιλάει για πράγματα, ακόμη και για εισβολές, ακόμη και για στρατιωτικές επιχειρήσεις κλπ. Μαρία μου, η επιστολή του Τσαβούσογλου. Αυτή τη φορά είναι πιο μεγαλύτερη. Η επιστολή του Τσαβούσογλου στους 25 πλην Ελλάδος και Κύπρου, βέβαια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους υπολείπους, θέτει ένα περίγραμμα διεκδικήσεων επί της ουσίας. Πέρα από αυτά που λέει λοιπόν, ότι εμείς έχουμε μαξιμαλιστικές τάσεις κτλ. Θα ερχόμουν σε αυτό. Από τη μία λοιπόν βλέπουμε ότι στρατιωτικά σαν να υπάρχει κάποια ετοιμότητα, τουλάχιστον έτσι λέει η πολιτική ηγεσία. Από την άλλη όμως βλέπουμε και διπλωματικά να ξεκινούν τώρα κάποια βήματα, τα οποία αυτά βήματα τα είχαν προαναγγείλει ήδη από την Άνοιξη οι Τούρκοι. Και το είχαμε πει και εμείς από εδώ, από το Open, το είχαν πει και οι Τούρκοι από τότε, ότι θα ξεκινήσει μια διπλωματική επίθεση εναντίον της Ελλάδας στα διεθνή φόρα, στις διεθνείς πλατφόρμες και στους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι λοιπόν τώρα με υπογραφή Τσαβούσογλου έφυγαν 25 επιστολές προς 25 αντίστοιχα χώρες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν επιστολές που πήγαν στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κλπ. Κλπ. Ουσιαστικά τι κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο κατηγορεί την Ελλάδα, ότι διεθνοποιεί ουσιαστικά το ζήτημα, το διμερές κατά τα άλλα για την Τουρκία ζήτημα με την Ελλάδα. Λέει ότι μην το διεθνοποιείτε, έτσι δεν λέει τόσο καιρό. Τόσο καιρό, τώρα, ναι. Ότι πήγες και τα έλεγες αλλού, παραπονιές αλλού του έλεγε. Ακριβώς, ακριβώς, και υπήρχε όλη αυτή η έξαρση η ρητορική που λέγαμε για και πριν. Την αναφορά των Αμερικανών, λοιπόν, του State Department, υπάρχει αντίδραση στην Τουρκία δίμα. Τώρα. Υπάρχει αντίδραση στην Τουρκία για το State Department που λέει τα ελληνικά. Όχι, είναι ελληνικά. Υπάρχει.
Δεν τίθεται θέμα κυριαρχίας των νησιών κτλ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον ακόμη. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια απάντηση. Όπως υπήρχε και απάντηση για την Τσεχία. Εδώ είπε η Τσεχία κάτι ότι αυτές οι δηλώσεις του Ερντογάν είναι επιθετικές και στρέφονται κατά της Ελλάδας. Ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς, και αμέσως βγήκε αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ ότι δεν μπορεί να λέει μια χώρα μέλος, δεν μπορεί να στέκεται πίσω από το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης και πάλι. Τα γνωστά που λέει βέβαια πάντα η Τουρκία. Δεν θα έχουμε καλά ξεπερδέματα, αυτό βλέπω εγώ, γιατί μου λέτε εσείς τώρα. Το θέμα είναι εμείς πώς είμαστε, Ναύαρχοι. Ανοίγει όλα τα μέτωπα, πρόκειται τώρα για συντονισμένη επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Καλεί, και αυτό αξίζει της προσοχής μας, καλεί η Τουρκία, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την Παρασκευή τη μειονότητα, τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, να ξεσηκωθεί, σε εισαγωγικά ξεσηκωθεί, να πάνε στα τζαμιά την Παρασκευή, προκειμένου καλούμε τη μειονότητά μας, λέει, για άλλη μια φορά να γεμίσει τα τζαμιά της Ξάνθης την Παρασκευή 9 Σεπτέμβρη, προκειμένου εκεί να δείξουν την αντίδρασή τους απέναντι στο γεγονός στα εσωτερικά ότι δεν... Ακριβώς, ότι είναι καθαρότατη παρέμβαση στα εσωτερικά άλλης χώρας. Έτσι, τους λέει ότι πηγαίνετε να εκλέξετε εκεί ουσιαστικά, να εκλέξετε σηκώνοντας το χέρι σας. Ναι. Έτσι, να εκλέξετε μουφτή. Κάτι που δεν γίνεται, ούτε το γνωρίζουμε. Ούτε στην Τουρκία γίνεται έτσι. Ψευδομουφτή σου λέει πηγαίνετε. Ναι. Όλη η διαδικασία που είδαμε και Έλληνες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι εκλέγονται στις περιοχές, να έχουν πάει σε κάτι τέτοιες διαδικασίες και υπήρξε αποδοκιμασία από τα κόμματα στα οποία ανήκουν. Από άλλα κόμματα. Και από τα ίδια, και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν απατώ, υπήρξε αντίδραση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έρχεται ένα ξένο κράτος και σου λέει: ξεσηκωθείτε, πηγαίνετε κάτι το οποίο αντίκειται στους νόμους του κράτους που είστε. Πάει για τακτική του είναι και αυτή, αλλά τώρα το πολυχοντρώνουν με επίσημες ανακοινώσεις. Υπουργείος πάντα αυτή τη δουλειά κάνανε οι Τούρκοι. Ναύαρχε. Κοιτάξτε, τι θα γίνει τώρα. Το προείπα εγώ εδώ πέρα ότι νιώθω σαν να βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τους Τούρκους. Γι' αυτό τον παραξισμό της Τουρκίας υπάρχουν κάποιοι σταθεροί παράγοντες και κάποιοι λόγω της καταστάσεως και του περιβάλλοντος του διεθνούς επιτείνουν αυτό. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι έχουμε μια αναθεωρητική Τουρκία, οι επιδιώξεις είναι πάγιες και διαχρονικές ό,τι αφορά την Ελλάδα και την αναθεώρηση της συνθήκης Λοζάνης. Σε αυτό προστίθεται το ότι θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι αβαθμισμένη γεωπολιτικά λόγω της κρίσης της Ουκρανίας, λόγω της κατοχής των στενών, αλλά παράλληλα εκνευρίζεται γιατί και η Ελλάδα αναβαθμίζεται. Δηλαδή το Αιγαίο έχει αναβαθμιστεί. Η Αλεξανδρούπολη είναι εναλλακτική δίωδος των Δαρδανελίων. Επιπρόσθετα σε αυτό έχουμε ότι πλησιάζουν τα 100 χρόνια της δημιουργίας του νέου τουρκικού κράτους, διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημαίνει ότι αυτός πρέπει να ανεβάσει τους τόνους, να δείξει ότι... Ναι, αλλά εδώ πέρα... Αυτό είναι το θέμα τώρα, αυτό που λέει ο Δημήτρης το πρωί. Λοιπόν. Αυτός βγαίνει και λέει θα μπω. Έρχομαι, λέει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτή τη στιγμή το διεθνές περιβάλλον, αλλά και σε ό,τι αφορά την ετοιμασία της Ελλάδος, είμαστε πολύ καλύτεροι από το 20. Ο διεθνής παράγοντας, η Δύση τουλάχιστον, είναι εναντίον αυτής της παρέμβασης και ο Ερντογάν έχει μπροστά του εκλογές. Δηλαδή δεν θα παίξει κοροναγράμματα το κεφάλι του, τις εκλογές, σε περίπτωση... Ότι αν κάνει κάτι αποτύχει ή το έχει το κεφάλι του. Ναι, ένα απλό επεισόδιο, στο οποίο μια, ας πούμε, ένα παράδειγμα... Πραγωνισίδα, ξέρω εγώ τι είναι. Μια, όπως έγινε επακούμβηση, ναι, νομίζω ότι αυτό θα στοιχίσει τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν, λοιπόν, κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή, έχει προετοιμάσει την κοινωνία του... Και τώρα προετοιμάζει και το διεθνές περιβάλλον. Και πες, κάτι θα μείνει. Αυτά για το μέλλον. Κατά την άποψή μου, έχουμε μπει σε τέτοια. Για τις διεκδικήσεις, όταν πάμε σε ένα τραπέζι, αν ποτέ βρεθούμε σε ένα τραπέζι, για να πει παιδιά από τα 100. Όχι, ρε παιδιά. Αλλά λέω εγώ τώρα, έτσι όπως το περιγράφει ο Ναύαρχος. Που... Για να πούμε, έχω πει 100, κάτι να πάρω. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Επίσης, αυτό που πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν, νομίζω ότι έχουμε μπει σε τροχιά σύγκρουσης και η σύγκρουση αυτή θα γίνει είτε με τον Ερντογάν, είτε με τους διαδόχους του, γιατί όποιος και να είναι αυτός, είτε είναι κεμαλιστής, είτε είναι ισλαμιστής. Και θα γίνει αυτό όταν βρει την ευκαιρία. Όταν βγει παράθυρο ευκαιρίας, δηλαδή όταν δει ότι η Ελλάδα δεν έχει
την απαιτούμενη αποτροπή. Και η αποτροπή περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Περιλαμβάνει τις ολοκληρωτικές δυνάμεις, περιλαμβάνει πολιτική βούληση, την οικονομία, την κοινωνία, δηλαδή πόσο η κοινωνία είναι συμπαγής. Η θέση της Γαλλίδας ότι ναι, θα έρθουμε, ελπίζω να μην χρειαστεί, αλλά θα έρθουμε, έχουμε, παίζει λοιπόν, ρόλο. Έχουμε δύο συμφωνίες που δεν μπορεί να τις αγνοήσει ο Ερντογκάν. Έχουν μία με την Αμερική και μία με τη Γαλλία. Και αυτή με τη Γαλλία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή συμφωνία που αφορά. Λοιπόν, κύριε φίλε, για πείτε μας και στη γνώμη σας, γιατί παρατραβάει λίγο το πράγμα. Πρώτον, άμα θα έρθουν κολυμπώντας, να συνδυάσουμε τις δηλώσεις τους, έτσι, του κύριου Ακάρ, και βράδυ να βάλουν και λάδι. Καλό θα είναι, γιατί αυτό το οποίο θα συμβεί θα το θυμούνται μέχρι τα τρισέγγονά τους. Το δεύτερο, το οποίο έχω να πω, είναι ότι θα συμφωνήσω απολύτως με τον φίλο τον Ναύαρχο. Είμαστε σε τροχιά σύγκρουσης, είμαστε σε φάσεις τελικές υβριδικού πολέμου κατά της πατρίδος μας και η Τουρκία, αφού έχει εκπαιδεύσει το πολιτικό της προσωπικό και την κοινή της γνώμη ότι η Ελλάδα έχει καταλάβει νησιά κατοικημένα τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, ο κύριος Κιλιτζάρογλου είχε πει ότι η κυβέρνηση Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, είχε πάρει νησιά. Μη είχε μιλήσει στο κοινοβούλιο του ότι τα νησιά κατελήφθησαν το 2005-2006. Το 2005. Λοιπόν, ναι. Θα σας το θυμίσει, κυρία Ζαχαράκη, όταν το 20. Μα και στις τηλεοπτικές εκπομπές τους που βλέπω εγώ, στις τηλεοπτικές εκπομπές που βλέπω, μιλάνε για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λες και τα χάρισε ο Σουλτάνος. Ναι. Δεν τα χάσασε πόλεμο. Τα πήραμε εμείς από Βόλτα. Λες και τα χάρισε, ας πούμε, είπε πάρτε τα παιδιά, αρκεί να μην βάλετε πατέρους πάνω. Ένα τέτοιο πράγμα. Θα συμφωνήσω λοιπόν απολύτως ότι είμαστε σε τροχιά σύγκρουσης, δυστυχώς. Αυτό το επιτείνουν όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπε ο κύριος Παστουτσέας, συν φυσικά και τα ενεργειακά, τα οποία όπως βλέπετε εκτιλήσονται προς μία κατεύθυνση όπου δείχνει στους Τούρκους λυπούνται ότι εισβάλλανε στη λάθος πλευρά του νησιού της Κύπρου, έπρεπε να εισβάλλουν στο νότο και όχι στο βορρά. Και βλέπουμε λοιπόν πόσο αυτό από οι εξελίξεις ενεργειακές, σε συνδυασμό φυσικά και με την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια και ενεργειακή και επιστημιστική κρίση στην Ευρώπη, επιτείνουν όλα αυτά. Είδαμε πάντως και τον Ερντογάν, κύριε καθηγητά, ο οποίος λέει ότι για το θέμα λέει της ενέργειας η Ευρώπη θερίζει ότι έσπηρε για τον Πούτιν. Εντάξει, πάει και κολλάει συνέχεια εκεί. Σε αυτό όμως έχει δίκιο, για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Έτσι, όταν η Γερμανία 20 χρόνια εξαρτόταν 100% επί της ουσίας από τη Ρωσία, 65, γιατί παίρνει 4 φορές πιο φτηνό το φυσικό αέριο έως 8 από τα LNG κτλ., οδηγηθήκαμε σε αυτό που οδηγηθήκαμε. Εσείς φοβάστε ότι μπορεί να πάμε σε θερμό επεισόδιο, να το επιχειρήσει ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά? Αρχικώς δεν φοβόμαστε. Ότι ανησυχούμε ότι μπορεί να συμβεί, η άποψή μου είναι, την έχω εκφράσει και δημοσίως και αρκετό καιρό. Από το 18 λέω ότι θα οδηγηθούμε προς τα εκεί, κυρίως επειδή υπάρχουν και τα ενεργειακά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά θα επισημάνω κι εγώ και θέλω να υπογραμμίσω όχι τόσο των Αμερικανών τη συμφωνία που έχουμε, η οποία είναι πιο, να το πω έτσι, πολιτικώς ορθή, αλλά των Γάλλων. Η Γαλλία, ειδικά με τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας. Αυτές οι δηλώσεις να τις παίρνουμε στα σοβαρά, δηλαδή λέει ένας. Θα πρέπει να τις πάρουμε σοβαρά. Δηλαδή, είναι εμφανές ότι η Γαλλία, εάν και εφόσον, έτσι όπως το είπε, εάν και εφόσον αμφισβητηθούν, γιατί λέει εάν τα δύο μέρη, δηλαδή αν η Ελλάδα θεωρήσει ότι δέχεται επίθεση, και αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβουμε εάν και οδηγηθούμε σε κάποιο επεισόδιο, θα ζητήσει να ενεργοποιηθεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Στρατιωτικής Συνδρομής. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούν διπλά και τριπλά οι Τούρκοι. Απλά, ξέρετε τι γίνεται, έχουν μπει σε μία τραπό και έχουν μπει σε μία κατάσταση στην οποία είναι, πώς να το πω τώρα, έχουν μπει σε μια κατηγορία που δεν είναι εύκολο να γυρίσει προς τα πίσω. Ναι, δεν είναι, μπορεί να φορά με είναι η έννοια της υπερεξάπλωσης, η έννοια της υπερεξάπλωσης ενός κράτους και το να μετράει τον εαυτό του μεγαλύτερο από τον πόη του, είναι ο πρώτος λόγος που καταραίουν διάφορα κράτη κατά τη διάρκεια της ιστορικής τους πορείας. Λοιπόν, η Τουρκία είναι σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή και μεταφέρει και εξαγάγει την αστάθειά της σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να είμαστε σταθεροί τώρα, γιατί ακριβώς εάν βρούνε κάποια περίοδο στην οποία θα υπάρξει αστάθεια στην πατρίδα μας,
τότε είναι το επικίνδυνο. Εντάξει, αλλά να σας πω τώρα, μην το αυτό, δηλαδή δεν είναι δυνατό και να μην κάνουμε ποτέ εκλογές σε αυτή τη χώρα, διότι θα βρεθούμε σε κενό εξουσίας και θα το έχουμε τα λέμε. Δεν γίνεται εμείς να λειτουργούμε θεσμικά, έτσι. Όχι, όχι, απλά λέω ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχετε δίκιο. Και επειδή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, ευχαριστούμε.